Αν και η εκπομπή μας δεν σχετίζεται, είπαμε ότι δεν θα σχολιάζουμε ζητήματα εσωτερικής επικαιρότητας, όμως πραγματικά όταν βλέπεις τους ναύτες, οι οποίοι ναύτες ξέρετε έχουν και μια παράδοση, η ναυτοσύνη δεν λέει αυτά, η ναυτοσύνη λέει άνθρωπος στη θάλασσα, σταματάνε τα πάντα, πάμε τον σώζουμε. Εδώ λοιπόν έγιναν τα εξής. Ένας άνθρωπος που όπως φαίνεται ότι ήταν και ένας απλός, ένας ταπεινός άνθρωπος ήταν, είχε ανεβεί στο πλοίο, κατέβηκε για κάποιο λόγο και φεύγοντας το πλοίο επιχείρησε να ανεβεί πάνω ο άνθρωπος. Είχε εισιτήριο, όλα κανονικά. Τον είδαν ότι ήταν κάπως ταλέπορος και δεν του επέτρεψαν. Άμα ήταν κάποιος είτε εννοώ γεροδεμένος, είτε καμιά γυναίκα, έκανε επώνυμος, εκεί θα το έκανε και μετάνοιες. Αυτό λοιπόν είναι ένα στοιχείο. Πρώτον, συμπεριφέρθηκαν ασχέτως, δεν ήξεραν ότι θα πνιγεί στην αρχή. Του συμπεριφέρθηκαν άσχημα επειδή ήταν ταπεινός ο άνθρωπος. Και αυτό δείχνει κάτι που διολυσταίνει η ελληνική κοινωνία. Δεν ήταν μόνοι του, ήταν και ο ύπαρχος πάνω, έτσι, που τους έβλεπε. Στη συνέχεια τον σπρώχνουν, θέλω να πιστεύω χωρίς να το θέλουν, το ρίχνουν μέσα στη θάλασσα. Θεωρώ ότι τον είδαν που έπεσε μέσα στη θάλασσα. Το γεγονός ότι και αυτοί και ο ύπαρχος δεν σταμάτησαν το καράβι και άφησαν αυτόν τον άνθρωπο γνωρίζοντας ότι από τις προπέλες του πλοίου δημιουργείται τέτοια αναταραχή στο νερό που και μπάνιο να ξέρεις, κολύμπι να ξέρεις, πνίγεσαι. Αυτοί σαν να μην συνέβαινε τίποτα πήραν το καράβι και έφυγαν. Ένας φίλος μου αξιωματικός της αστυνομίας που ήταν στο διπλανό πλοίο το Έλυρος και έβλεπε από εκεί πάνω, είδε τον άνθρωπο, λέει μου ήρθε να πηδήξω πάνω, πάνε 10 μέτρα ύψος, πώς να πηδήξω για να τον σώσω. Και ο άνθρωπος πνίγει και έχασε τη ζωή του, πραγματικά αυτό είναι μια εμψυχρό δολοφονία. Δεύτερη παρατήρηση. Δεν υπήρχε εκεί το λιμενικό. Το λιμενικό θα πρέπει να είναι εκεί. Είναι η αστυνομία μέσα στα λιμάνια. Αυτό είναι το λιμενικό σώμα. Αστυνόμευση μέσα στα λιμάνια. Εκεί λοιπόν το λιμενικό έπρεπε να είναι να αστυνομεύει την επιβίβαση του προσωπικού και να είναι εκεί στον καταπέλτη μέχρι να φύγει το πλοίο. Αν ήταν εκεί το λιμενικό, κάποιος θα έπεφτε κάτω, θα τον έσωζε τον άνθρωπο. Τώρα που είχε μετά για τη δήλωση του Υπουργού, νομίζω ότι εντάξει, τώρα έχουμε φτάσει. Θα μου πείτε τι να περιμένεις. Εδώ που, έτσι, που έχει καταντήσει η πολιτική, το περίεργο είναι να περιμένεις ευθυξία και παρέτηση. Έκανε μια δήλωση την οποία δεν την έκανε ούτε μικρό παιδί. Προσβλητική, εκτός τόπου και χρόνου, έπρεπε ήδη είτε να έχει παραιτηθεί να το παραιτήσει ο Μητσοτάκης. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτή η ιστορία που ξεκίνησε μετά τις εκλογές, με την πυρκαγιά και την κατάσταση που έγινε στην Αγίαλο, με την Ρόδο, με την Θράκη, με τις πλημμύρες, με αυτή τη, ότι όλα αυτά, ξέρετε, δεν γίνονται τυχαία. Τυχαία γίνεται ένα πράγμα, άντε δύο, όλα αυτά δεν γίνονται τυχαία. Είναι δείγματα και δεν εννοώ τις πλημμύρες. Πλημμύρες είναι ένα φυσικό γεγονός που πιθανότητα να μην μπορείς να κάνεις και πολλά. Κάτι μπορείς να κάνεις, πολλά όχι. Αλλά τα άλλα δείχνουν ότι κάτι δεν πάει καλά στη χώρα. Και ξέρετε, αν σε αυτά συνυπολογίσουμε και τα άλλα αυτά που λέμε εδώ συνεχώς, σημαίνει ότι πρέπει να συνεγερθούμε. Δεν γίνεται αυτή η ιστορία, πραγματικά δεν γίνεται. Δεν μ' αρέσει να με ψημυρώ, δεν μ' αρέσει να μεγεθύνω τους κινδύνους, αλλά δεν μ' αρέσει αυτή η κατάσταση, δεν είναι καλά δείγματα πορείας της χώρας. Ένα άλλο δείγμα. Χθες, όπως ξέρετε, κάναμε και σχετική αναφορά για τις βαρβαρότητες του τουρκικού κράτους που έγιναν με επιτελική ευθύνη της Βρετανίας, αυτοί το σχεδίασαν και χρηματοδότηση της Αμερικής. Αυτά δεν αμφισβητούνται. Δεν αμφισβητούνται. Απλά η Τουρκία έκανε τη βαρβαρότητα, τη βρώμικη πράξη, τη βρώμικη δουλειά που εξυπηρετούσε όμως και τους εθνικούς τους στόχους. Ξέρετε, όταν έφυγε ο τελευταίος ανταλλάξιμος, έτσι μας λέγαν τότε τους παππούδες μας που έφυγαν από τη Μικρά Ασία και από τον Πόντο, ανταλλάξιμοι. Όταν έφυγε και ο τελευταίος κρατητή, είπε ο Μουσταφά Κεμάλ, ουφ, επιτέλους τους ξεριζώσαμε.
Από εκεί και μετά, οι Έλληνες που έμειναν στην Κωνσταντινούπολη, την Ήβρο και την Τένεδο, έμειναν γιατί το ζητήσαμε κι εμείς να έχει πίμνιο το Πατριαρχείο, αλλά και γιατί βόλευε τα εθνικά σχέδια των Τούρκων η παραμονή μουσουλμάνων στη Δυτική Θράκη. Υπάρχει ο Εθνικός Όρκος, στον οποίο ένας από τους 7 όρους που υπάρχουν στον Εθνικό Όρκο είναι ότι εν καιρό οι κάτοικοι της Δυτικής Θράκης θα αποφασίσουν για ποια χώρα θέλουν να είναι. Κρατήστε το αυτό, εντάξει. Αυτά έγιναν στην τελευταία σύνοδο, Φλεβάρι αν δεν κάνω λάθος, του 20, τελευταία σύνοδο της τουρκικής Οθωμανικής Βουλής, πριν κλείσει για πάντα από την Κωνσταντινούπολη, για να μεταφερθεί στη συνέχεια μια άλλη εθνοσυνέλευση στην Άγκυρα. Ένας από τους όρους είναι αυτός. Ουφ, επιτέλους τους ξεριζώσαμε όταν έφυγε και τελευταίος, και ο επόμενος στόχος τους είναι να μείνει ούτε ένας Έλληνας της Κωνσταντινούπολης. Γιατί? Διότι έχουν σύμπλεγμα κατωτερότητας, ξέρουν ότι οι παλιοί κάτοικοι της Κωνσταντινούπολης είναι οι άνθρωποι οι οποίοι προϋπήρχαν των κατακτητών, και σου λέει διώξ' τους από εδώ να τελειώνουμε. Διώξ' τους από εδώ να τελειώνουμε. Δεν θέλουν ούτε πέτρες να υπάρχουν, ούτε μνημεία ελληνικά. Αφήστε τι λένε τώρα να επισκευάσουν τα Οθωμανικά μνημεία. Εκείνος ο Νουρετίν Πασάς που σας είπα προχθές, ο διοικητής της κεντρικής στρατιάς που είχε έδρα την Αμάσια και είχε αποκλειστική αποστολή να ξεριζώσει, να εξοντώσει τους Έλληνες, να ολοκληρώσει την τελευταία φάση της γενοκτονίας, υπάρχει ένα σήμα που είχε σταλεί και τι έλεγε. Δεν θα γκρεμίζετε μόνο τα σχολιά και τις εκκλησίες τους, αλλά θα παίρνετε και τις πέτρες και θα τις μεταφέρετε μακριά, γιατί αυτοί κάποια στιγμή μπορεί να γυρίσουν και θα έχουν σαν σημάδια τις πέτρες για να διεκδικήσουν. Προσέξτε, αυτά έγιναν στη διάρκεια της γενοκτονίας. Αυτή η πολιτική δεν έχει αλλάξει. Το ίδιο ακριβώς θέλουν τώρα και στην Κωνσταντινούπολη. Και γι' αυτό έκαναν και τα γεγονότα με τη βοήθεια των αδελφών ψυχών, των Άγγλων και των Αμερικάνων, τότε οι Τούρκοι. Και προσέξτε εσείς οι φίλοι που κατοικείτε στην Αμερική, δεν είναι αντιαμερικανισμός αυτό. Όταν δηλαδή λέμε την αλήθεια, δεν είμαστε αντιαμερικανοί. Είμαστε ανθέληνες όταν κρύβουμε την αλήθεια για να μην δυσαρεστήσουμε τον Άγγλο ή τον Αμερικάνο. Όταν λέμε την αλήθεια, είμαστε πραγματικοί κανονικοί άνθρωποι βασικά, έτσι. Αλλά και πάνω στην αλήθεια να χτίζονται οι φιλίες και οι συμμαχίες. Όχι πάνω στα ψέματα, διότι αυτές δεν είναι συμμαχίες, εντάξει, είναι άλλα πράγματα. Κάθισα λοιπόν και είδα τον ελληνικό τύπο. Ελάχιστες οι αναφορές. Ειλικρινά πρέπει να το πιστέψετε ή αν θέλετε μπορείτε να ψάξετε και να δείτε. Εκατοντάδες ήταν τα άρθρα στον τουρκικό τύπο, στους εναλλακτικούς λογαριασμούς και στις εναλλακτικές ιστοσελίδες, ενώ των Κούρδων, του Κουρδικού Κόμματος, το Κόμμα της Δημοκρατικής Αριστεράς, και κάποια άλλα αρμένικα και κάποια άλλοι δημοκράτες, έγραψαν πολλαπλάσια άρθρα για αυτό που συνέβη στην Κωνσταντινούπολη από ό,τι γράφτηκαν στον ελληνικό τύπο. Αυτοί όλοι που θέλουν να μας πείσουν, ενώ βλέπουμε την πραγματικότητα και ετοιμάζω άρθρα, θα δούμε στο τέλος. Βλέπουμε ποια είναι η πραγματικότητα, προσπαθούν να παρουσιάσουν κάτι άλλο. Αυτοί δεν έβγαλαν τσιμουδιά για το τι έγινε το 1955. Γιατί κύριοι, γιατί δεν γράφετε τα άρθρα, ένα άρθρο για τις βαρβαρότητες του 1955. Νομίζετε ότι άλλαξαν? Είστε βαθιά νυχτωμένοι, γελασμένοι είστε. Δεν έχει αλλάξει απολύτως τίποτα. Δεν έχει αλλάξει απολύτως τίποτα. Οι στόχοι της Τουρκίας μπαίνουν αναλύωτοι. Δεν έχει αλλάξει απολύτως τίποτα. Ίσα ίσα έχουν αναβαθμιστεί επειδή εκμεταλλεύονται την ψοφοδεή πολιτική που ακολουθεί η Ελλάδα, πολιτική του κατευνασμού. Τρέχα γύρευε. Θα τα αποδείξουμε μετά αυτά. Αυτά εκμεταλλεύεται και δεν έχει αλλάξει τίποτα. Και είναι ντροπή για την Ελλάδα. Πραγματικά είναι ντροπή για την Ελλάδα. Την άλλη άποψη να μας λένε διάφορα, θα δείτε μετά τι λένε, να κατηγορούν τους ανθρώπους που προσπαθούν να δείξουν την πραγματικότητα, γεγονότα. Όχι απόψεις, ούτε ιδεολειψίες, γεγονότα. Να κατηγορούν τους ανθρώπους που προσπαθούν να παρουσιάσουν την πραγματικότητα και οι ίδιοι, επειδή παίζουν τα παιχνίδια της εξουσίας και έχουν και τη θωράκιση της εξουσίας, η οποία όμως εξουσία, ξέρετε, αυτή είναι παροδική.
θα έρθει η πραγματικότητα και είναι πολύ σκληρό να χτυπάς πάνω στην πραγματικότητα, να συγκρούεσαι με την πραγματικότητα. Θα έρθει η πραγματικότητα και υπάρχει και το άλλο, ότι όλα αυτά τα γραπτά μένουν, κύριοι. Εντάξει. Ντροπή λοιπόν, ντροπή να μην αναφέρονται στην Τουρκία να υπάρχουν περισσότεροι άνθρωποι που επιδιώκουν την ανάδειξη της αλήθειας, την εμπλοκή του τουρκικού βαθέως κράτους και των Τούρκων πολιτών στις βάρβαρες επιθέσεις εναντίον των Ελλήνων και να μην υπάρχουν Έλληνες. Και να σας πω κάτι. Είδα χθες με έκπληξη, υπάρχει μια γυναίκα η οποία είναι πραγματικά πολύ μεγάλη τραγουδίστρια. Να σας πω την αμαρτία μου, και εγώ την ακούω μερικές φορές. Είναι η Turk Sanat Müziği, λέγεται ένα είδος μουσικής που ας πούμε είναι έντεχνη λαϊκή μουσική τουρκική. Αυτή η γυναίκα τώρα, κάπως την λένε Μουαζέζ Τάδε, λέει ένας Αρμένιος σε ένα άρθρο του, όταν συνέβαιναν τα γεγονότα, έμπαινε μέσα στα καφενεία στην Κωνσταντινούπολη, ήταν ίνδαλμα, δηλαδή ο Θηλυκός Καζαντζίδης ας πούμε. Έμπαινε στα καφενεία και έλεγε: «Τι είστε εσείς, είστε Τούρκοι, βγείτε έξω, καταστρέψτε τους Ρωμιούς, καταστρέψτε τους Έλληνες». Το καταλαβαίνετε. Το ίνδαλμα της Τουρκίας. Αυτά, να σας πω κάτι, δεν φταίνει οι άνθρωποι. Είναι μια νοοτροπία ριζωμένη στις ψυχές τους αυτή. Ο ανθεληνισμός και ο τουρκικός εθνικισμός. Και αυτό πρέπει να αλλάξει. Και πραγματικά έχει ευθύνη φυσικά το τουρκικό κράτος που παρασέρνει αυτούς τους ανθρώπους. Αυτά λοιπόν τα αναδεικνύουν άνθρωποι με κίνδυνο της ζωής τους στην Τουρκία και οι δικοί μας εδώ προσπαθούν να μας αποκοιμήσουν. Και τώρα βλέπω τελευταία πάνε να τα θολώσουν και να πούνε: «Ναι, εντάξει, είμαστε, ξέρουμε ότι είναι δύσκολο το εγχείρημα». Καλά, εντάξει. Δεν μας πείθετε.